το οριστικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το τι έχει επιτευχθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το 2021 και το τι σχεδιάζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η προγραμματική περίοδος για την ανώτατη εκπαίδευση συζητήθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε ειδική ημερίδα που διοργάνωσε η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο Πρίτανης υπογράμμισε ότι τα βλέμματα πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στην έρευνα, σε κατάλληλες όμως κτηριακές υποδομές και με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό. Να αυξήσουμε τις μονάδες στο μέγεθος που μπορεί να εξυπηρετήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης και το κτηριακό και το ανθρώπινο δυναμικό. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις σχολές μας όλες, να δείξουμε την ποιότητα των σχολών σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης υπογράμμισε ότι έχει βελτιωθεί η χρηματοδότηση του κράτους προς τα πανεπιστήμια, τα οποία ωστόσο διαμαρτύρονται ότι έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά τους έξοδα από το κόστος της ενέργειας. Χρήζουν όμως αναβάθμισης, παραδέχτηκε, των κτηριακών υποδομών τους. Η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια υποχρηματοδότησης, αυτό που πάσχει είναι η συντήρηση των κτηρίων, των υποδομών, και εκεί υπάρχουν άλλα προγράμματα για να συμπληρώσουν τέτοιου είδους ανάγκες. Στην ερώτηση για το αν υπάρχει ο κίνδυνος υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης από τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, μιας και η έβρεση κατοικίας και το κόστος ενοικίασης, για παράδειγμα στην περιφέρεια και δι' στην Κρήτη, είναι ένας γολγοθάς για τους φοιτητές, ο κύριος Μίτκας απάντησε πως το 2025 θα ξεκαθαρίσει η εικόνα με το ποιοι θα αιτηθούν άδειας λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δεν έχουμε σαν ΕΘΑΕ ξεκάθαρη εικόνα πόσα θα είναι και σε τι κλάδους θα στραφούν. Υπάρχει μια εικόνα που έχει παρουσιαστεί στα μέσα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από διάφορους οργανισμούς. Θα δούμε πώς θα πραγματοποιηθεί. Θα υπάρξει κάποια επίπτωση, γιατί φαντάζονται όλοι ότι κάποιοι νέοι, νέες θα επιλέξουν ένα ιδιωτικό στην Αθήνα έναντι κάποιες άλλες επιλογής στην περιφέρεια. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό το φαινόμενο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρουμε σε τι βαθμό θα επιλέξει ένας νέος την γειτονιά του έναντι της ποιότητας που προσφέρει, ας πούμε, το Πολυτεχνείο της Κρήτης. Εν τω μεταξύ, ο Πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης σημείωσε πως στους σχεδιασμούς είναι το brain gain, η επιστροφή δηλαδή Ελλήνων καθηγητών που διδάσκουν σε φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού για την αναβάθμιση των σπουδών στο Ίδρυμα. Έχουμε πάρα πολλούς παλιούς φοιτητές οι οποίοι είναι τώρα καθηγητές στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, ακόμα και στο Χονγκ Κονγκ. Εκτός από τους καθηγητές όμως, η έλλειψη στέγασης δεν θα πρέπει να είναι αιτία διαρροής φοιτητών και γι' αυτό μέσα και από το ΕΣΠΑ θα πρέπει σύντομα να αποπερατωθούν οι νέες εστίες, οι οποίες συνολικά θα μπορούν να φιλοξενήσουν 480 φοιτητές. Οι καινούργιες εστίες είναι περίπου 180 θέσεις.